Τι έχουν τα έρμα και ψοφούν? Πολύ άνετα, αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του σημερινού μας podcast. Αλλά εμείς θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και θα μιλήσουμε σοβαρά. Ακούτε τα podcast του 902.gr. Ανασύνθεση της κεντροαριστεράς, λοιπόν. Όχι, δεν θα είμαστε προβλέψιμοι και δεν θα μείνουμε στις τρέχουσες εξελίξεις σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Θα γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω, για την ακρίβεια ένα χρόνο πίσω, και θα ακούσετε ένα μικρό κείμενο που δημοσιεύτηκε στην Αυαρχίδα των Αστικών Εφημερίδων, δηλαδή την Καθημερινή. Για να δούμε λοιπόν τι έγραφε πέρυσι τέτοιο καιρό περίπου, στις 3 Αυγούστου. Η αξιωματική αντιπολίτευση διανύει μία περίοδο μιζέρκειας και εσωστρέφειας που δεν θα τελειώσει εύκολα με την ανάδειξη νέου ηγέτη. Η απουσία αντιπολίτευσης δεν είναι όμως καλό πράγμα. Τη χρειάζονται η κοινωνία, η χώρα και βέβαια η κυβέρνηση. Ο θυμός πολλαπλασιάζεται όταν νιώθεις ότι δεν έχεις εναλλακτική. Και το κυριότερο, γίνεται αντισυστημική οργή, διότι εδραιώνεται η πεποίθηση πως το σύστημα δεν προσφέρει λύσεις. Το ζήτημα είναι πού θα διοχετευτούν η κούραση και η αντίδραση. Αυτά λοιπόν έγραφε μια εφημερίδα που απηχεί κατά κοινή ομολογία εχθρών και φίλων τους προβληματισμούς αυτού που λέγεται άρχουσα τάξη στην Ελλάδα. Φυσικά, το τι εννοεί ως αντιπολίτευση η εφημερίδα το καταλαβαίνουμε όλοι. Καμία σχέση δηλαδή με αυτό που λέμε λαϊκή αντιπολίτευση. Ωστόσο, το άρθρο εκφράζει κάτι πραγματικό. Έναν προβληματισμό που έχουν οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοκατασκευαστές, αλλά και ο λεγόμενος διεθνής παράγοντας. Ο προβληματισμός είναι ότι χρειάζονται και την εκάστοτε κυβέρνηση που με την πολιτική της δεδομένα θα δημιουργεί οργή σε πλατιά τμήματα του λαού, αλλά και απ' την άλλη θέλουν και έναν ισχυρό πόλο στην αντιπολίτευση που θα απορροφά την όποια δυσαρέσκεια πολύ πριν αυτή η δυσαρέσκεια μετατραπεί σε πεποίθηση πως το σύστημα δεν προσφέρει λύσεις, για να ακολουθήσουμε και την ορολογία της Καθημερινής. Σήμερα όντως διάφορα κέντρα κάνουν υπερορίες για να βρουν τον επόμενο Μητσοτάκη, που μπορεί να μην προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, τους είναι παντελώς αδιάφορο, αλλά θα μοιράζεται τους ίδιους στόχους, δηλαδή τις δεσμεύσεις απέναντι στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, τις δεσμεύσεις απέναντι στην Κομισιόν και φυσικά τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Άρα, αφενός θα πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά προς όφελος των πραγματικών αφεντικών, αφετέρου θα πρέπει να έχει και μία δυνατότητα να συγκεντρώνει τη λαϊκή δυσαρέσκεια, την κούραση και την αντίδραση, όπως λέει και η Καθημερινή. Αν αυτό παλιότερα ήταν διασφαλισμένο με το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ ή αργότερα με το δίπολο Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ, τώρα, σήμερα, δεν είναι. Γιατί δεν είναι? Γιατί τόσο το ΠΑΣΟΚ παλιότερα, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ, διέψευσαν τις όποιες προσδοκίες αφού κορόιδεψαν εμψυχρό το λαό πουλώντας ψεύτικες ελπίδες, και όταν κυβέρνησαν εφάρμοσαν αντιλαϊκή πολιτική στο όνομα μάλιστα της προόδου, ακόμα και στο όνομα του σοσιαλισμού και της αριστεράς. Υπέγραψαν μνημόνια, μείωσαν μισθούς, πετσόκοψαν συντάξεις και κοινωνικά επιδόματα για τους πιο φτωχούς. Για να μην λέτε όμως ότι τα λέμε μόνο εμείς και τα βλέπουμε στη φαντασία μας, ας ακούσουμε πώς το περιγράφει αυτό που σας λέμε ο Άδωνης Γεωργιάδης πριν 5 χρόνια, κάποια χρόνια μακριά δηλαδή από τη σημερινή εξόφθαλμα εκφυλιστική κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ. Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ συμφωνούν στα μείζωνα. Ποια είναι τα μείζωνα? Ότι καλώς είμαστε στο ΝΑΤΟ, καλώς έχουμε αυτή τη συμμαχία, καλώς στηρίζουμε τον άξονα με το Ισραήλ, καλώς κάνουμε αυτή την πορεία που κάνουμε και σε αυτά συμφωνούμε και οι τρεις. Άρα αυτή η ευρύτερη συνένεση έχει επιτευχθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ χρεώθηκαν και σωστά ότι έκαναν τη βρώμικη δουλειά του κεφαλαίου μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό και ο λαός τους βλέπει ως μία από τα ίδια. Το φαινόμενο βέβαια της δυσκολίας της σοσιαλδημοκρατίας στον εγκλωβισμό λαϊκών συνειδήσεων δεν είναι μόνο ελληνικό. Τις ίδιες χάρες έχει η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς γιατί πήρε φανατικά πάνω της την εφαρμογή και την υλοποίηση των στόχων του μεγάλου κεφαλαίου. Και πλέον έχουν στερέψει όποια περιθώρια υπήρχαν παλιότερα στην καπιταλιστική οικονομία για να πουλήσουν ότι τάχα έχουν κάποιο άλλο μοντέλο διαχείρισης. Για παράδειγμα, τι λένε, να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία, αλλά να μας λέτε και εμάς τι δίνετε. Αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο παράδειγμα. Ναι στην πράσινη μετάβαση, αλλά να γίνει δίκαια. Και τι εννοούν με αυτό? Εννοούν πολύ απλά να μοιραστούν τα δισεκατομμύρια σε κανένα δύο ακόμα κοράκια της ενέργειας και να μην ταΐζονται μόνο δύο πράσινοι κολοσσοί. Άλλο παράδειγμα. Ούτε καν για προεκλογικούς λόγους δεν λένε, για παράδειγμα, να καταργηθούν οι νόμοι Χατζηδάκη και ο Γεωργιάδη για τις απλήρωτες υπερορίες, την εξαήμερη δουλειά και την απαγόρευση των απεργιών. Ούτε καν για προεκλογικούς λόγους. Είναι κατανοητή η προσπάθεια από τα μίντια και τα κόμματα της λεγόμενης κεντροαριστεράς να φορέσουν στον κόσμο, γενικά, ένα καπέλο ότι ανησυχεί, ότι ο κόσμος ανησυχεί για την κεντροαριστερά.
Παρ' όλα αυτά, ο κόσμος έχει κυρίως άλλες ανησυχίες. Και μπροστά σε αυτές τις ανησυχίες, τι του λένε η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Ότι πλέον λόγο θα ξαναέχεις το 2027, γιατί τότε είναι οι εκλογές. Οπότε μέχρι τότε, τα κεφάλια μέσα, δεν έχεις τίποτα να κάνεις, δεν έχει τίποτα να κάνει ο λαός. Άντε το πολύ πολύ να συχτηρίσει λίγο σε κανένα καφενείο ή στα social media. Και εδώ είναι μια βασική διαφορά του ΚΚΕ από όλα τα παραπάνω. Το ΚΚΕ δεν λέει σε κανέναν πως τώρα που πέρασαν οι εκλογές πρέπει να μπουν τα κεφάλια μέσα. Αντίθετα, αυτό που λέει είναι ότι τώρα το ίδιο το ποσοστό του ΚΚΕ θα κατατεθεί σε κάθε δίκαιη διεκδίκηση του λαού για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης σε δύναμη ανατροπής και απόκρουσης της επίθεσης του κεφαλαίου. Δεν υπάρχει γενικά χρόνος για χάσιμο και ειδικά δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή ώστε να βρεθεί κάποιος μεσσίας που τάχα θα σώσει τον κόσμο. Αυτά έχουν τελειώσει. Κλείνουμε την παρένθεση και πάμε παρακάτω. Ο κόσμος λοιπόν γενικά δεν έχει τις ανησυχίες που έχουν τα επιτελεία του συστήματος. Αυτά τα επιτελεία που σε χρόνο ρεκόρ ξεκίνησαν δημοσκοπήσεις για το μέλλον, λέει, της κεντροαριστεράς. Παίρνουν δηλαδή τηλέφωνο κόσμο που τελειώνει ο μισθός του σε 15 μέρες και τον ρωτάνε αν θα ήθελε να δει κεντροαριστερά με coach τον Ανδρουλάκη ή coach τον Τσίπρα. Έχουν σφίξει ζέστες για τα καλά. Στις διεργασίες αυτά τα κόμματα, τα νήματα δεν τα κινεί, όπως είπαμε, γενικά ο κόσμος. Το γεγονός ότι τα αστικά κόμματα, κεντροαριστερά ή δεξιά ή όπως και αν λέγονται, έχουν δεσμούς με τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Οπότε και το να παρεμβαίνουν αυτοί οι όμιλοι ή άλλοι μεγαλοπαράγοντες σε αυτές τις διεργασίες των αστικών κομμάτων δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει όμως ένα suspense να παρακολουθείς, ρε παιδί μου, σε διάφορες φάσεις τον τρόπο με τον οποίο οι ίδιοι ομολογούν αυτές τις παρεμβάσεις, άρα και τους δεσμούς τους με το κατεστημένο. Ας δούμε μερικά παραδείγματα. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από μετεκλογική συνέντευξη του Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί κάποια μίντια να έχουν κρύψει το ΠΑΣΟΚ 4 μήνες και ξαφνικά να έχουν το ΠΑΣΟΚ πρώτο θέμα. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι η αυτονομία στην πολιτική. Για πείτε και θέλω να πω στους αγαπητούς μου συντρόφους ότι η αυτονομία στην πολιτική σημαίνει όταν παίρνουμε αποφάσεις να συγκρουστούμε, να συγκρούμαστε όλοι μαζί. Τώρα, κύριε όλοι Ανδρουλάκη, μαζί. Εδώ υπάρχουν πολιτική, διάφορα θέματα ανοιχτά. Η πολιτική ότι κάποιοι θα συγκρουόμαστε για την αυτονομία της Δημοκρατικής Παράταξης και κάποιοι άλλοι θα κάνουν τους πανελίστες και θα κάνουν δημόσιες σχέσεις, νομίζω δεν βοηθά. Σε μετάφραση, αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ κάνουν τους πανελίστες σε κανάλια που, όπως λέει ο πρόεδρος του κόμματος, έκρυβαν το ΠΑΣΟΚ. Και τα κανάλια σε ποιους ανήκουν άραγε? Ρητορικό το ερώτημα. Φυσικά, αυτά δεν αφορούν μόνο το ΠΑΣΟΚ. Λίγο καιρό μετά την εκλογή Κασελάκη, ειδησιογραφικό μέσο δημοσιεύει ότι ο Κασελάκης είναι ιδιοκτήτης αλλοδαπής εταιρείας. Ο Κασελάκης λοιπόν απαντά μεταξύ άλλων: «Μόνο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πουλήσω ποτέ με όποιο προσωπικό οικονομικό κόστος. Σε κάθε περίπτωση, ο Μάρης δεν θα αγοράσει φτηνά το ΣΥΡΙΖΑ όπως ήδη προσπάθησε». Αυτά υπόθηκαν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Για τους μη γνωρίζοντες, τους μη μοιημένους, ο Μάρης είναι ένας επιχειρηματίας στο χώρο των μίντια και, από ό,τι μαθαίνουμε από τον εκλεγέντα τότε Κασελάκη, επιχείρησε να αγοράσει και μάλιστα φτηνά το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για τον πήρε αυτός που κατέθεσε καλύτερη προσφορά. Τελευταία, ο ίδιος ο Κασελάκης διαρρέει σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι επειδή τα οικονομικά του ΣΥΡΙΖΑ δεν πάνε καλά για να στηρίξουν με χρηματοδότηση το Ινστιτούτο που ετοιμάζει, αυτός θα προσφύγει σε χορηγίες και δωρεές από επιχειρηματίες εντός και εκτός Ελλάδας. Ενώ με αναρτήσεις εντόνια στα social media, μας ενημερώνει ο κύριος Κασελάκης ότι στο ΣΥΡΙΖΑ πριν από τον ίδιο έμπαινε μαύρο χρήμα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Ας θυμηθούμε επίσης στο πρόσφατο παρελθόν την παρέτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη 2 υπουργών που επισκέφτηκαν τον εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη λίγο μετά το δημοσίευμα σε εφημερίδα ιδιοκτησίας του Μαρινάκη για τη μονταζιέρα στα ηχητικά του εγκλήματος των Τεμπών. Ποιοι άλλοι κρατάνε τα ηνία στις διεργασίες στην κεντροαριστερά? Δεν ξέρουμε ακριβώς, αλλά ας καταγράψουμε ότι στην ημερίδα του Ινστιτούτου Τσίπρα έδωσαν το παρόν διάφοροι ανησυχούντες, όπως για παράδειγμα ο πρώην πρέσβης στην Ελλάδα και νυν υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέφρι Πάιατ, εκ των αρχιτεκτώνων της αναβαθμισμένης αμερικάνικης στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα μας. Ο Πάιατ και οι όμοιοι του έχουν μεγάλο καημό για το θέμα της εκδήλωσης του Τσίπρα, δηλαδή για την ειρήνη. Εντάξει, γελάνε και οι πύραυλοι. Βέβαια, θα υποτιμήσουμε τις παρουσίες στη συγκεκριμένη εκδήλωση αν αναφερθούμε μόνο στην παρουσία ενός αξιωματούχου της μέχρι στιγμής υπερδύναμης του πλανήτη. Γιατί μαζί με αυτόν βρέθηκε και ο Ολάντ,
πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, αλλά και ο Γιώργος Παπανδρέου, πρώην πρωθυπουργός με το Πασόκ. Δηλαδή, ο Τσίπρας του Τρίτου Μνημονίου και ο Παπανδρέου του Πρώτου Μνημονίου οργανώνουν προοδευτική αντεπίθεση. Το άλλο με τον Τωτό, το ξέρετε. Πάμε για μία ακόμα μικρή παρένθεση. Αν το ένα άγχος τους είναι τι θα γίνει με το Μητσοτάκη, το άλλο μεγάλο άγχος τους είναι τι θα γίνει με αυτό που οι ίδιοι αποκαλούν ακροδεξιά. Κοιμούνται και ξυπνάνε με ποσοστά και νούμερα και μάχες ενάντια στην ακροδεξιά. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος Παπανδρέου, πρόεδρος του Πασόκ, έχει συμμετάσχει σε συγκυβέρνηση μαζί με το λαός του Καρατζαφέρη, όπου Καρατζαφέρης, ένας νυν γλύφτης του Μητσοτάκη και από παλιά νοσταλγός της Χούντας, αντικομουνιστής και φιλοβασιλικός. Ο δε Αλέξης Τσίπρας, άλλος μαχητής κατά της ακροδεξιάς, συγκυβέρνησε για 4 χρόνια με το κόμμα Ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμένου, πρώην στελέχους της Νέας Δημοκρατίας. Η πιο αγχωτική στιγμή του Τσίπρα για την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και την Ελλάδα ήταν μάλλον εκείνη η μέρα όπου μαζί και με ακροδεξιούς αρχηγούς κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνυπέγραφε ψηφίσματα μνημεία αντικομουνισμού. Κλείνει παρένθεση και πάμε προς το τέλος να ασχοληθούμε με κάτι πιο σοβαρό, γιατί όντως υπάρχουν άνθρωποι που ανησυχούν για την κατάσταση που διαμορφώνεται στη ζωή τους και υπάρχουν άνθρωποι που όντως θέλουν να συγκρουστούν με την κυβέρνηση και την πολιτική της, αλλά και με όσους τις κάνουν πλάτες όπως τα κόμματα της κεντροαριστεράς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι εργάτες της ΛΑΡΚΟ, που αντί να ακούσουν τις συμβουλές της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ ότι μέχρι το 2027, όταν θα ξαναγίνουν εκλογές, πρέπει να το βουλώσουν, εδώ και 4,5 χρόνια αυτοί οι εργάτες δίνουν ένα σπουδαίο αγώνα για να μείνει ανοιχτό το χρυσορυχείο της ΛΑΡΚΟ και για να έχουν δουλειά οι ίδιοι και να μην μαραζώσει ο τόπος τους. Μετεκλογικά λοιπόν, αντί να στηθούν στην οθόνη να δούνε τι μέλη γενέστε με αυτή την κεντροαριστερά, ρε παιδί μου, έκαναν ολοήμερη κινητοποίηση στην Αθήνα. Είναι οι εργάτες, οι μεταλλορύχοι στα μεταλλεία της Χαλκιδικής που κι αυτοί δεν θα περιμένουν μέχρι το 2027, αλλά δίνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα έχοντας ήδη μετρήσει 13 ημέρες απεργίας με πολύ μεγάλη συμμετοχή, διεκδικώντας 8ωρο και αυξήσεις τους μισθούς. Τα παραδείγματα της ΛΑΡΚΟ και των μεταλλορύχων είναι ενδεικτικά γιατί όλοι με τα ίδια ανησυχούμε. Ανησυχούμε με τους μισθούς, με την ακρίβεια, με το αν θα πάρουμε καμιά ανάσα το καλοκαίρι, με το τι μπορεί να συμβεί με 2 πολέμους να εξελίσσονται και την Ελλάδα βουτυγμένη ως το λαιμό στα σχέδια του ΝΑΤΟ και με πολλά ακόμα τέτοια. Ανησυχούμε λοιπόν, αλλά δεν παρακολουθούμε. Παλεύουμε, οργανώνουμε τον αγώνα, δυναμώνουμε τα σωματεία και τους μαζικούς φορείς μαζί με το ΚΚΕ. Γιατί η οργή μπορεί να γίνει δύναμη και να σαρώσει την εξουσία των λίγων. Οπότε, αν κάτι μας έρχεται στο μυαλό για τα σενάρια σχετικά με το μέλλον της σοσιαλδημοκρατίας, είναι μόνο αυτό. Κάψε τα σενάρια. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα και μέχρι τότε σε 902.gr και ριζοσπάστη μπορείτε να βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.